Η εμπειρία μου, προπαντός όμως η αξιοσύνη,
η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα του περιφερειάρχη μας, του Θόδωρου του Καρυπίδη, μου υπαγορεύουν να είμαι εκ νέου υποψήφιος μαζί του. Το έργο του Καρυπίδη δεν περιγράφεται. Επειδή έτυχε να είμαι εκλεγμένος, όσοι με ξέρετε, γνωρίζετε, ήμουν πάντα εκλεγμένος, σε πολλές αυτοδιοικήσεις, για να μην πω σε όλες. Έργο σαν το έργο αυτής της περιφερειακής αρχής δεν υπήρξε και εύκολα να το κάνει η επόμενη που θα το πάρει ο Θόδωρος του Καρυπίδη. Αυτό που θέλουμε εμείς από τον πολίτη είναι να είναι ενεργός και να συμμετέχει και να μην καταλήξει όπως ίσως τον θέλουν πολλοί απλώς χειροκροτητής και καθοδηγούμενος και να σταματήσει να επηρεάζεται από σκοπιμότητες. Καμία σκοπιμότητα δεν είναι τόσο ισχυρή που να μπορέσει να του αλλάξει τη γνώμη και να μην τον αφήσει να επιλέξει μόνος του τη μοίρα του. Καλή επιτυχία στο σχεδιασμό μας και περιφερειάρχης ο Θόδωρος Καρυπίδης. Υπάρχει και κάτι που για μένα ως κάτοικο κομμάτι με τιμά ιδιαίτερα. Ήθελα να το πει ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά μου έδωσε το δικαίωμα να το πω εγώ. Ήδη έχουν δεσμευτεί 2.200.000 ευρώ για τις υποδομές της νέας κοινότητας κομμάτων που πρόκειται για την επανακατάσταση. Όπως ξέρετε, αυτή είναι μια πηγή 30 χρόνων τουλάχιστον που ο κόμματος δεν πέτυχε τη μετακατάστασή του. Συγχαρητήρια στον περιφερειάρχη μας, τον Θόδωρο του Καρυπίδη. Κάπου εδώ πάμε σε ολοκλήρωση. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την παρουσία σας, για την εμπιστοσύνη σας, για τη συμμετοχή σας. Θέλω να ευχαριστήσω τους πρώτους 16 υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης που με καθαρή ματιά και με πολύ συζήτηση, θέλω να πιστεύω και με τον εαυτό τους, επέλεξαν να δώσουν από κοινού αυτή τη μάχη των εκλογών του Μαΐου. Μία μάχη που έχει να κάνει με τη δημοκρατία, με τις αξίες της δημοκρατίας. Μία μάχη που έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά ιδιώδη, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν πρέπει να επικρατήσει, όπως είπαμε και πριν, ο φόβος, ο σκοταδισμός, ο ευρωσκεπτικισμός. Τα οφείλουμε στην ιστορία μας. Η ιστορία δεν είναι καταφύγιο που κάποιοι επιλεκτικά θέλουν να την προσέχουν και να την διαβάζουν. Η ιστορία δεν είναι καταφύγιο για να παίρνεις κατά τον τόπο την ελληνική σημαία. Η ιστορία είναι χώρος αναφοράς και άνθρωπης δύναμης. Εάν πιστεύουμε στην ιστορία μας και στην ιστορία όλων των λαών του κόσμου, πάμε δυνατά μπροστά. Να είστε καλά και με την υγεία.